Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Πολάκης έκανε μια καλή εισαγωγή για τη δικιά μου παρέμβαση επίσης. Πριν από τις εκλογές, ένα ερώτημα έπλανα το στην ατμόσφαιρα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, εγώ το έβλεπα ακόμα και σε αυτούς που ήταν αποφασισμένοι να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Μας λέγανε, αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υλοποιήσει το ριζοσπαστικό προεκλογικό πρόγραμμα του. Ή θα ακολουθήσει την πεπατημένη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που άλλα έλεγαν προεκλογικά και άλλα έπραταν μετεκλογικά. Νομίζω ότι για πολλούς από τους δύσπιστους, είτε δύσπιστους με την καλή έννοια, είτε δύσπιστους από ιδιοτέλεια, το ερώτημα αυτό απαντήθηκε αξιόπιστα, θα έλεγα, με τις προγραμματικές δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Αν όμως υπάρχουν ακόμα δύσπιστοι για τη συνέχεια του κυβερνητικού έργου, και βλέπω εδώ πέρα αρκετούς, και μάλιστα ακρεφνείς μνημονιακούς, που πανηγύριζαν με τα μνημόνια, να ανησυχούν. Μήπως εφαρμόσουμε μέρος του μνημονίου, το 70, το 60, το 50, το 100 και το άλλο μόνο δεν εφαρμόσουμε. Επειδή βλέπω λοιπόν αρκετούς εδώ να βγαίνουν στο βήμα, λοιπόν να τους διαβεβαιώσουμε. Κύριοι, μην ανησυχείτε. Τα μνημόνια και η Τρόικα, τέλος. Τα μνημόνια, γιατί ανησυχείτε, βλέπω ανησυχείτε πολύ. Τα μνημόνια και η Τρόικα, τέλος. Το ριζοσπαστικό προοδευτικό πρόγραμμά μας, το οποίο επαναλάβαμε και στις προγραμματικές μας δηλώσεις, θα το εφαρμόσουμε το επόμενο διάστημα πλήρως, απολύτως και κατά γράμμα. Ας μην ελπίζουν κάποιοι, και δυστυχώς είναι αρκετοί που το ελπίζουν σε αυτή την αίθουσα, ότι η κυρίαρχη κύκλη της Ευρωζώνης και πρώτα απ' όλα η Μέρκελ και Σόιμπλε θα μας εκβιάσουν και έτσι θα μας εξαναγκάσουν σε άτακτη αναδίπλωση. Το πρόγραμμά μας δεν είναι σημαία ευκαιρίας, ώστε να το περιφέρουμε, όπως ίσως πιστεύουν κάποιοι κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα ευρωπαϊκά όργανα και να το αλλάζουμε όπως τα πουκάμισα. Το πρόγραμμά μας δεν τεμαχίζεται, δεν διαιρείται, δεν χωρίζεται. Αν επιχειρήσουν κάποιοι, που δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, να μας στείλουν τελεσίγραφα και να μας απευθύνουν εκβιαστικά διλήμματα, οφείλουν από τώρα να γνωρίζουν ότι θα επιλέξουν λάθος χώρα, λάθος λαό και θα έλεγα λάθος κυβέρνηση. Η κυβέρνησή μας δεν εκβιάζεται, γιατί δεν μπορεί να εκβιαστεί μαζί της ένας ολόκληρος λαός, ο οποίος αυτήν την ώρα, ανεξάρτητα του τι ψήφισε, ομόθυμα και αγωνιστικά στηρίζει την εθνική και κοινωνική μας προσπάθεια. Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο. Έπαψε να είναι προτεκτοράτο, όπως είχε καταντήσει στα μνημονιακά χρόνια. Δεν είναι όμηρος κανενός. Και δεν δεχόμαστε τη μετατροπή της Ευρωζώνης σε χώρο νεοαπικιοποίησης. Η κυβέρνησή μας αυτή την ώρα δεν δίνει μόνο έναν αγώνα για την πατρίδα μας και τον ελληνικό λαό. Δίνει έναν αγώνα για όλους τους εργαζόμενους της Ευρώπης που πνίγονται από τον νεοφιλελευθερισμό και τις άγριες ταξικές πολιτικές της λιτότητας που εφαρμόζουν οι κυρίαρχοι κύκλοι της Ευρωζώνης. Δίνουμε μια μάχη για μια άλλη προοδευτική Ευρώπη των λαών και της δημοκρατίας, χωρίς επικυριαρχίες και χωρίς επικυρίαρχους. Η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συνεχίσουν τις σημερινές άγριες νεοφιλελεύθερες επιλογές της ταξικής και κοινωνικής λαϊλασίας, θα έχουν ίσως και πολύ γρήγορα την ίδια τύχη, πιθανόν με άλλη μορφή,
που είχε ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Η Ευρώπη ή θα αλλάξει ή δεν θα έχει μέλλον. Και αυτόν τον αγώνα για την αλλαγή στην Ευρώπη επιδιώκει να συμβάλλει η νέα ελληνική κυβέρνηση και ζητά γι' αυτό την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών λαών και των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων και κινημάτων σε όλες τις χώρες. Αν η κυβέρνησή μας σταθεί όρθια, και θα σταθεί, απέναντι στις θύελλες και τις πιέσεις και εφαρμόσει το πρόγραμμά της, δεν θα κερδίσει μόνο ο ελληνικός λαός. Θα έχει νικήσει η ελπίδα σε όλη την Ευρώπη. Θα έχουν νικήσει κυρίως οι λαοί της Ευρώπης. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η κρίση που περνάμε, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν προκλήθηκε από την Ελλάδα, όπως ίσως νομίζουν ορισμένοι, αλλά ότι γεννήθηκε στη ΣΥΠΑ, στη χώρα μοντέλο του διεθνούς καπιταλισμού. Αυτή η κρίση του ανεπτυγμένου καπιταλισμού δεν έχει παρέλθει ακόμα. Αυτή η κρίση μάλιστα πλήττει ιδιαίτερα την Ευρωζώνη, η οποία εξαιτίας και της απαράδεκτης δόμησής της έχει καταντήσει να είναι η πιο προβληματική περιοχή της διεθνούς οικονομίας. Η ιδιομορφία της χώρας μας δεν είναι μόνο ότι εξαιτίας των πολιτικών που ακολουθήθηκαν είναι ο αδύνατος κρίκος στην Ευρωζώνη. Η κύρια ίσως ιδιομορφία της Ελλάδας είναι ότι για μας η κρίση έχει γίνει πιο έντονη και πιο βαθιά για μια σειρά ειδικούς λόγους και κυρίως λόγω της υποβάθμισης και διάλυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το Υπουργείο μας μετασχηματίστηκε και ονομάστηκε Υπουργείο, διευρύνθηκε κιόλας και ονομάστηκε Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Διότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αποτελεί την πρώτη και κύρια προτεραιότητα για μια προοδευτική διέξοδο από τη σημερινή κρίση. Ούτε είναι τυχαίο ότι το περιβάλλον συνδέθηκε με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Για μας η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη της χώρας οφείλει να είναι βιώσιμη και αηφόρος και επομένως με οικολογικό περιεχόμενο. Γιατί για μας η προστασία του περιβάλλοντος δεν συνιστά κόστος, αλλά συστατική στρατηγική επιλογή για την αδιάκοπη παραγωγή πλούτου με συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Συνάδελφοι και συναδέλφες, στο επίκεντρο της παραγωγικής προσπάθειας της νέας κυβέρνησης θα βρίσκεται η ολόπλευρη στήριξη, ενίσχυση και αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία υποχωρεί τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει καταρρεύσει, συμμετέχοντας δυστυχώς με εξευτελιστικό μονοψήφιο αριθμό στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Η βιομηχανική παραγωγή, πέραν των πολλών άλλων, συνθλίβεται πιεσμένη ανάμεσα στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο που συχνά κλείνει τις πόρτες απέναντί της, το μεγάλο πολυεθνικό εμπορικό κεφάλαιο, αλλά και τα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της ενέργειας που εξωθούν σε υψηλές ενεργειακές τιμές. Την ίδια ώρα η βιομηχανική παραγωγή νιώθει την εξουθένωση από τις άμεσες διαπλεκόμενες επιχειρηματικές δυνάμεις που κερδοσκοπούν από τα έργα και τις προμήθειες του δημοσίου, ελέγχοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό έχει και ειδική σημασία, προκειμένου να στηρίξουμε και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η δημόσια ιδιοκτησία και διαχείριση των τραπεζών, μια νέα χρηματοπιστωτική πολιτική με αποκλειστικά αναπτυξιακά κριτήρια και η κεντρική παρουσία του δημοσίου σε ένα μη πελατειακό ρόλο στο χώρο της ενέργειας. Η κυβέρνησή μας θα στηρίξει με όλα τα μέσα που διαθέτει μια σύγχρονη και καινοτόμα βιομηχανική ανάπτυξη, η οποία θα συνδυάζεται με την πλήρη στήριξη και προάσπιση στα μισθολογικά, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και στο περιβάλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση θα αναπροσανατολίσουμε ριζικά και θα αναβαθμίσουμε το ρόλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
παρά τους περιορισμούς της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, θα αναλάβει ένα νέο, έντονα ενεργητικό και παρεμβατικό ρόλο για τη διαμόρφωση μέσων, εργαλείων και πολιτικών που θα στηρίζουν τη βιομηχανική παραγωγή και ειδικότερα θα στηρίζουν κλαδικές και τομεακές βιομηχανικές πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτύξουμε με τόλμη ειδικά σχέδια για την αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση τομέων και κλάδων της βιομηχανίας, όπως για παράδειγμα η ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, η οποία έχει καταρρεύσει παρότι διαθέτουμε μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξή της. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καρδιά για μια νέα παραγωγική προσπάθεια στη χώρα αποτελεί η διαμόρφωση μιας νέας ενεργειακής πολιτικής. Η πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της ενέργειας γενικά και ειδικότερα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας υπήρξε καταστροφική. Η ΔΕΗ υποβαθμίστηκε παραγωγικά και καταλυστεύεται από μεσαία και μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Και αν δεν αλλάξει γρήγορα πορεία, οδηγείται σε οικονομική ασφυξία. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και ειδικά για την ενεργοβόρα βιομηχανία έχουν εκτιναχθεί σε απίστευτα ύψη, έχουν γίνει ανυπόφορες και επιτείνουν την ύφεση. Η περίφημη απελευθέρωση στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα της ενέργειας μπορεί να ευνόησε τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά αποδιοργάνωσε την αγορά, εκτείναξε τις τιμές και αποδυνάμωσε την οικονομία. Η ενεργειακή φτώχεια έχει γνωρίσει πρωτοφανή εξάπλωση, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ, που καλπάζουν συνεχώς, έχουν ξεπεράσει το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημειώνουν σημαντική επιβεβαίως αύξηση του μερίδιου τους στην παραγωγή, όμως η μικρή και ιδιαίτερα η πολύ μικρή παραγωγή εξοντώνονται ή και δεν γνωρίζουν πότε θα πληρωθούν. Τα ελλείμματα του λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΛΑΓΙΕ, παρά τις πολύ μεγάλες μειώσεις στις τιμές των παραγωγών ΑΠΕ, που εξοντώνουν, όπως είπα, τους μικρούς και πολύ μικρούς παραγωγούς, ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνησή μας θα στηρίξει τους πολύ μικρούς και μικρούς παραγωγούς των ΑΠΕ για τη βιώσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Η παταγώδης αποτυχία της ενεργειακής πολιτικής δεν ήρθε μόνο ως συνέπεια της κρίσης, αλλά και του αποτυχημένου και ανύπαρκτου σχεδόν ενεργειακού σχεδιασμού που ευνοούσε ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτή την ώρα η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα ενεργειακή στρατηγική με σαφέστατο προοδευτικό πρόσημο. Αυτή την ενεργειακή στρατηγική θα υλοποιήσει η κυβέρνησή μας. Η νέα κυβέρνηση θα προωθήσει σε αυτή την κατεύθυνση μια σειρά από άμεσα μέτρα. Ακυρώνουμε άμεσα τον τεμαχισμό της ΔΕΗ σε μεγάλη και μικρή ΔΕΗ. Σταματάμε κάθε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Σταματάμε την ιδιωτικοποίηση του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΙΕ. Σταματάει η εγκληματική υποβάθμιση της ΔΕΗ ανανεώσιμες. Οι ΔΕΗ ανανεώσιμες αναβαθμίζονται με στόχο να παίξουν κεντρικό ρόλο στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο όμιλος της ΔΕΗ μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη ατμομηχανή για μια νέα ενεργειακή ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και μια νέα βιομηχανική αναζωογόνηση και απογείωση της χώρας. Γι' αυτό το σκοπό η ΔΕΗ χρειάζεται μια σχεδιασμένη ανασυγκρότηση συνολικά και σε όλους τους τομείς, πρόσληψη νέου προσωπικού και πλήρη απεξάρτηση από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτή την ανασυγκρότηση θα φέρει σε πέρας η κυβέρνησή μας. Η ΔΕΗ μπορεί μέσα από ένα σχέδιο ανασυγκρότησης να μειώσει, πράγμα που παραδέχεται
και η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από 20 έως 40% το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Πράγμα που θα επιφέρει σημαντική μείωση στα τιμολόγια για τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η κυβέρνησή μας επίσης θα λάβει πρωτοβουλία να αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο της ΡΑΕ, έτσι ώστε η κυβερνητική πολιτική να αναλάβει ένα μεγαλύτερο ρόλο στη χάραξη του ενεργειακού σχεδιασμού σε όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Πέραν αυτών, ισχύει η δέσμευση της κυβέρνησής μας για παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος 300 κιλοβάτ ανά μήνα σε 300.000 νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Όσον αφορά τον ευρύτερο ενεργειακό τομέα, η κυβέρνησή μας, διαμορφώνοντας μια νέα εξωτερική πολιτική και μια ισχυρή διαπραγματευτική τακτική, θα επιδιώξει και πιστεύω ότι θα επιτύχει μια σημαντική μείωση στις τιμές προμήθειας του φυσικού αερίου, οι οποίες είναι οι ακριβότερες ίσως στο χώρο της Ευρώπης. Η δημόσια επιχείρηση αερίου, ΔΕΠΑ, ανασυγκροτείται και αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο χωρίς μεσάζοντες για να πάει το φυσικό αέριο παντού στη χώρα μας. Κάθε ιδέα για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ εγκαταλείπεται. Αν είχαμε εμείς την κυβέρνηση, επίσης, δεν θα προβαίναμε και στην ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ. Η ιδιωτικοποίηση όμως του ΔΕΣΦΑ στην αζέρικη εταιρεία ΣΟΚΑΡ, και υπογραμμίζω ότι η αζέρικη αυτή εταιρεία είναι κρατική εταιρεία, οι περισσότερες λεγόμενες ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα δεν είναι ιδιωτικοποιήσεις, είναι επανακρατικοποιήσεις, μόνο που πάνε σε ξένα κράτη. Λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ στην αζέρικη εταιρεία ΣΟΚΑΡ έχει προχωρήσει αρκετά. Εμείς πάντως θα αποφασίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας για την τύχη του ΔΕΣΦΑ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην οποία εκκρεμεί προς εξέταση η συγκεκριμένη εξαγορά. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το μεγάλο παραγωγικό ρόλο των ελληνικών πετρελαίων όσον αφορά τον κρίσιμο τομέα του πετρελαίου και των πετρελοειδών. Αυτό που θα ήθελα εδώ να τονίσω είναι ότι το δημόσιο θα ασκήσει όλα τα δικαιώματα της συμμετοχής του στα ΕΛΠΕ, προκειμένου αυτή η σύγχρονη βιομηχανία να ανασυγκροτηθεί και να παίξει κεντρικό ρόλο για τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, της βενζίνης και των πετρελοειδών στη χώρα μας. Συνάδελφοι και συναδέλφες, αναβαθμίζουμε και την προσπάθεια για εντοπισμό και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, αναζητώντας γι' αυτό τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες. Ιδρύουμε δημόσιο φορέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Μετά τον επιτυχή πρόσφατο διαγωνισμό για τα 3 χερσαία οικόπεδα, θα προχωρήσουμε ταχύτατα στην επανεξέταση του τρόπου διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα στις δυτικές θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας και νότια της Κρήτης. Τέλος, θα ήθελα να πω μόνο μια κουβέντα για την ανάγκη να αναπτύξει η χώρα μας μια νέα διεθνή πολιτική ενεργειακών σχέσεων. Με την κυβέρνησή μας, η Ελλάδα θα πάψει οριστικά να αποτελεί τον εξαρτημένο ενεργειακό δορυφόρο ορισμένων ηγεμονικών κρατών ή ομάδας κρατών. Στον τομέα των εξωτερικών μας ενεργειακών σχέσεων θα αναπτύξουμε μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη ενεργειακή στρατηγική πολλαπλών δεσμών και συνεργασιών με όλες τις χώρες και με αποκλειστικό γνώμονα τη μεγιστοποίηση του εθνικού ωφέλους και την εξυπηρέτηση του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος.
για τα θέματα της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα της αγροτικής οικονομίας θα μιλήσει αναλυτικά ο αναπληρωτής υπουργός, ο Βαγγέλης ο Αποστόλου. Δεν έχω και το χρόνο να αναφερθώ πλήρως. Αυτό όμως που θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να επαναλάβω είναι ότι η κυβέρνησή μας θα κάνει μια μεγάλη στροφή στην πρωτογενή παραγωγή και την πρωτογενή παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, στην οποία διαθέτουμε ισχυρότατα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Προτεραιότητά μας είναι ποιοτικά ταυτοποιημένα αγροτικά, κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα. Προτεραιότητά μας είναι οι δημοκρατικοί συνεταιρισμοί και τα αγροτοδιατροφικά συμπλέγματα που θα ξεκινούν από την παραγωγή, την έρευνα, την τυποποίηση, την ποιότητα, τη μεταποίηση και την εμπορία με εξαγωγικό προσανατολισμό. Σε αυτό το πλαίσιο επιτρέψτε μου να πω ότι η κυβέρνησή μας θα στηρίξει άμεσα την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης για να επιβιώσει και μαζί της να επιβιώσουν όχι μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και οι χιλιάδες τεφλοπαραγωγοί από τη Φθιώτιδα έως τον Εύρο. Δεν ξεχνάμε επίσης, μια και αναφερόμαστε στον αγροτικό τομέα, τη σκανδαλώδη χαριστική μεταβίβαση της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιός. Όπως δεν ξεχνάμε την ανάλογη σκανδαλώδη μεταβίβαση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου στη Eurobank. Θα εξεταστούν και σε κάθε περίπτωση ο αγροτικός χώρος, ο αγροτικός κόσμος, η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να έχει τη δική της τράπεζα, τράπεζα με έναν άλλο προσανατολισμό που να στηρίζει τον αγροτικό τομέα, να στηρίζει την αγροτική ανάπτυξη, να στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και τον αλιέα. Όσον αφορά το περιβάλλον, και γι' αυτό θα μιλήσει αρκετά αναλυτικά ο αναπληρωτής υπουργός ο κύριος Τσιρώνης. Επιτρέψουμε να κάνω όμως μόνο δύο επισημάνσεις που δείχνουν το δικό μας προσανατολισμό σε αυτό το θέμα και είναι κρίσιμες. Θέλω να επαναλάβω μια γνωστή μας θέση. Μια θέση την οποία είχαμε ως αντιπολίτευση και την παλέψαμε με αγώνες. Την διατηρούμε όμως και ως κυβέρνηση και θα την προωθήσουμε. Είμαστε αντίθετοι στην επένδυση του χρυσού στις σκουριές και θα αξιοποιήσουμε όλα τα δυνατά νόμιμα μέσα για να προωθήσουμε αυτή τη θέση μας. Υπογραμμίζω όμως ότι σε κάθε περίπτωση θα στηρίξουμε όλους τους εργαζόμενους στα μεταλλεία, θα στηρίξουμε τη δουλειά τους και την προοπτική τους. Επίσης, μαζί με αυτό, θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο γι' αυτό είχαμε πει πάρα πολλά πράγματα προεκλογικά και είχαμε δώσει αγώνες. Η εξαγορά του ελληνικού υπήρξε σκανδαλώδης, ενώ τα σχέδια για την αξιοποίηση του ελληνικού είναι ακραία αντιπεριβαλλοντικά. Εμείς θα επανεξετάσουμε αυτή τη σκανδαλώδη εξαγορά με στόχο την ακύρωσή της. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προσφέρει και να προσφέρει νομίζω θετικά και προωθητικά στη μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησής μας να φύγουμε από την κρίση και να χτίσουμε μια καινούρια ανεξάρτητη, προοδευτική, δημοκρατική, ανασυγκροτημένη και παραγωγική Ελλάδα. Η ελπίδα γεννήθηκε, η ελπίδα αυτή δεν πρόκειται να σβήσει. Σας ευχαριστώ.